Βρίσκουν τις καλλιέργειές τους, τους κήπους τους, τη γη που με κόπο φροντίζουν, κατεστραμμένα από εγωπρόβατα που βόσκουν ανεπιτήρητα. Κάτοικοι της ενδοχώρας της Κρήτης περιγράφουν πώς ένα διαχρονικό φαινόμενο ταλανίζει τις μικρές κοινωνίες των χωριών, χωρίς οι αρχές να μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Είναι μια πληγή, διότι εμείς κάνουμε έναν αγώνα να βγάλουμε ένα εισόδημα από τα αγροτικά και δεν καταλαβαίνουν. Και λες και μια κουβέντα και μπορεί να σε δίνουν κιόλας από πάνω, βρεις τον πελά σου. Γιατί καταργήσανε τα αγροφύλακες? Γιατί θέλουν να είναι αυτό αγροφύλακες? Δεν είναι μόνο τα ζώα, είναι και χωράφια, είναι και πολλές κομπίνες. Τα θύματα μιας ιδιότυπης εισβολής στις περιουσίες τους σπάνια βρίσκουν το δίκιο τους, αναζητώντας τους κτηνοτρόφους που δεν επιτηρούν τα ποιμνιά τους. Αλλά και μέσω των δήμων, οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα της περισυλλογής, μεταφοράς και φύλαξης των ανεπιτήρητων ζώων, δύσκολα καταλήγουν σε μια λύση. Ενδεικτική είναι η πρόσφατη σύλληψη αντιδημάρχου της Κισάμου για παράβαση καθήκοντος. Μόνο στην Κίσαμο τις τελευταίες ημέρες η αστυνομία κλήθηκε να παρέμβει σε 2 περιστατικά ανεξέλεγκτης βόσκησης εγωπροβάτων. Νομίζω ότι είναι και των δήμων ευθύνη, είναι και της αστυνομίας, γενικά της πολιτείας. Η πολιτεία πρέπει να λάβει δραστικά μέτρα. Καθένας πρέπει να τα περιορισμένοι. Το φαινόμενο συνήθως επαναλαμβάνεται, με τους κατοίκους της Υπαίθρου να ζητούν περισσότερη αστυνόμευση. Αστυνομία πρέπει να πηγαίνει, αλλά δεν πάει. Εδώ στην Κίσαμο είναι έντονο το πρόβλημα? Είναι. Έχει φάει αλλονού ελιές, έχει τα πάντα. Όλα τα κράτη έχουν δασοφύλακες, χωροφύλακες, αγροφύλακες, βλέπουν τον αγρό. Εδώ δεν ξέρει τι γίνεται. Ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι δήμοι οφείλουν να λειτουργούν κτηνοτροφική εκμετάλλευση, προκειμένου να οδηγούνται εκεί τα ζώα που περισυλλέγονται. Όσον αφορά στα χρηματικά πρόστιμα, στον ιδιοκτήτη ανεπιτήρητου παραγωγικού ζώου που ταυτοποιείται με τη σήμανση, επιβάλλονται πρόστιμα ύψους από 50 έως 150 ευρώ ανά ζώο, καθώς και 10 ευρώ ημερησίως για τη διατήρηση του ζώου στη δημοτική κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Εκεί πρέπει να παρεύει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν είναι πολύ καλό γενικά. Δεν είναι μόνο για τους ανθρώπους, είναι για, ας πούμε, και για τη πανίδα, τη χλωρίδα που υπάρχει γενικά στην Κρήτη. Και το θεωρώ ανεύθυνο να αφήνει κάποιος τα ζώα του αμόλυτα όπου βρει. Είναι άσχημο, είναι μια κακή εικόνα. Και ίσως, ας πούμε, άμα τα αφήνουν σε κάποια περιοχή που είναι κοντά και αμάξια, για να γίνει κάποιο ατύχημα λόγω αυτού. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που τα ανεπιτήρητα ζώα δεν φέρουν καν ενότια, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο εντοπισμός του ιδιοκτήτη και άρα η επιβολή των νόμιμων κυρώσεων.